δεξιά από αριστερά. Και τότε θα θλίπεστε, γιατί θα είστε ανήμποροι να προστατεύσετε ακόμα και το ίδιο σας το κράτος, το ίδιο σας το έθνος. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα επιτρέψω ισχυρούς σεισμούς να σας ταρακουνήσουν για να καταλάβετε ποιος είναι αυτός που διοικεί τον κόσμο. Πολλοί θα πονέσουν από αυτά που θα έρθουν τώρα. Πολλοί θα επικρατούν. Πολλοί θα δακρύσουν. Εύχομαι να μετανοήσουν. Γιατί η δική σας η στάση είναι αυτή που θα καθορίσει και το μέλλον σας. Εάν μετανοήσετε και αλλάξετε ζωή, όλα αυτά θα συντομεύσουν και θα βγείτε πιο γρήγορα στην καλοσύνη της χαράς. Πιο γρήγορα θα πει ο ήλιος να καλοσυνέψει, να φύγουνε οι πόρες, τα δάκρυα. Αν όμως δεν το κάνετε, τότε θα επιτρέψω όχι μόνο τους σεισμούς, όχι μόνο την απειλή, την εχθρική, που θα σας ταπεινώσει πολύ, αλλά θα επιτρέψω και τους καιρούς. Να μην υπακούν πλέον σε εσάς τους ανόητους, που δεν ξέρετε ποιος είναι ο δημιουργός σας, που ξεχάσατε τον Θεό Πατέρα σας και τρέχετε πίσω στην αγκαλιά του Σατανά. Και θα τα επιτρέψω αυτά, γιατί, για να μην χάσετε τις ψυχές σας. Γιατί αν σας αφήσω μες στην πλεονεξία σας, όχι μόνο εμένα θα ξεχάσετε, αλλά θα μείνετε πιο βαθιά στην αγκαλιά του Ιωσφόρου για να σας κατεβάσει στον Άδη. Και αυτό δεν θα το επιτρέψω, γιατί είστε τα παιδιά μου και σας πονώ και υποφέρω πιο πολύ από εσάς. Γι' αυτό θα δείτε ανομαλίες των ουρανών και στη γη. Θα δείτε πλημμύρες και κατηγύρες παράλογες. Με παράλογο τρόπο θα εκδηλώνεται η επανάσταση της φύσης εναντίον του αχάριστου ανθρώπου. Και θα μπορέσετε πολύ, γιατί δεν θα έχετε, δεν θα μπορείτε ούτε καν να μεγαλώνετε τα δέντρα σας εύκολα. Ούτε καν αυτά τα βασικά που χρειάζεστε για την επιβίωσή σας. Γιατί και αυτά θα χάνανε εύκολα. Δεν θα αντέχουν στις αλλαγές. Τις κλιματικές αλλαγές. Και μόνο όλα αυτά γιατί είστε ανόητα παιδιά. Είναι αυτό που είπε ο Θεός. Άφρονο, άφρονο. Είστε άφρονο. Αντί να μου φέρετε στην αγκαλιά μου τα παιδιά σας, τα εγκαταλείψατε για να τα πάρει στην αγκαλιά του Ιωσφόρος. Πού είσαι μάνα που μου λες πως να τρέχεις το παιδί σου, όταν δεν σε βλέπω πουθενά να γονατίζεις και να προσέχεις γι' αυτό? Πού είναι τα δάκρυά σου να με ηγετέψεις για το παιδί σου, να στείλω αγγέλους να το φυλάξω, να το φωτίσω, να το συνετίσω και να το επαναφέρω? Αλλά αποφυκαλίζεστε μονάχα, σαν ανόητοι, ότι δίθεν με αγαπάτε, ότι δίθεν είσαστε μαζί μου. Και όμως είστε άφρονες, όμως εγώ είμαι ο πατέρας σας και σας λατρεύω. Τι ζήτησα από εσάς? Ένα πράγμα ζήτησα για να σας βάλω στο βασίλειο μου. Αυτό που θέλετε κι εσείς από τα παιδιά σας. Τι θέλετε από τα παιδιά σας? Να σας αγοράσω σπίτι? Να σας αγοράσω αυτοκίνητο? Να σας δώσω χρήματα? Μα όλα αυτά εσείς τα κάνετε για να τους τα χαρίσετε. Τώρα, τι ζητάτε? Ξέρω τι ζητάτε. Και όμως δεν τολμάτε να το πείτε και σε μένα. Ζητάτε μόνο το παιδί σας να σας αγαπάει. Ζητάτε μόνο το παιδί σας να σας σκέφτεται. Ζητάει μόνο το παιδί σας να έρθει να σας δει και να κρυφτείτε στην αγκαλιά του. Τόσα χρόνια μεγαλώνετε το παιδί μες στην αγκαλιά σας. Και θέλετε κι εσείς σαν ηλικιωμένοι τώρα να κρυφτείτε μόνο μια φορά στην αγκαλιά του γιου σου, της κόρης σου και να σου πει «Μαμά, μαμά, σ' αγαπώ». Και όμως αυτό είναι η όλη σας η ευτυχία. Τι ζήτησα λοιπόν εγώ από εσάς? Με ανοιχτές τις αγκάλες κάθε μέρα σας συγκεντρέω. Ελάτε παιδί μου στην αγκαλιά μου. Έλα να σας πήξω στην αγκαλιά μου. Να σου πω πόσο σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Και εσείς φεύγετε όλο και πιο μακριά. Ξεχάσατε ποιος είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Ξεχάσατε ποιος είναι αυτός που σας λατρεύει. Και τρέχετε σε ξένη αγκαλιά. Να το θυμάστε. Αυτό λέει ο Θεός. Να το θυμάστε, παιδιά μου.
Ένα πράγμα μονάχα με συγκίνει. Όταν έρθετε στην αγκαλιά και μου πείτε, Πατέρα μου, σε πιστεύω, σε λατρεύω και σε αγαπώ. Αυτή η τόσο μικρή προσευχή, με τις τρεις λέξεις αγάπης, σε πιστεύω, σε λατρεύω και σε αγαπώ, είναι οι δύναμες ενός Πατέρα, είναι η χαρά ενός Θεού. Και όμως αυτά τα τρία δεν μας τα δίνουνε. Ούτε σε μένα, τον Θεό Πατέρα σας, ούτε στο γιο μου που τον έστειλα να θυσιαστεί για σας, ούτε στο Άγιο Πνεύμα που θέλει να πλημμυρίσει την καρδιά σας με κάθε μορφή ευλογίας. Μακάρι εκείνες οι ψυχούλες που θα σηκώσουν τα μάτια στον ουρανό και θα μου πούν, γλυκέ μου Πατέρα σ' αγαπώ, Θεέ μου σε λατρεύω. Μακάρι εκείνες οι ψυχές που βλέπω το νου τους να με σκέφτεται, που βλέπω την καρδιά τους να με ερωτεύεται, που βλέπω την ψυχή τους με εμπιστοσύνη να αφήνεται στα δικά μου χέρια. Πότε αυτά θα τα δω? Πότε αυτά θα τα δω? Τώρα όμως θα επιτρέψω να υποστείτε την δεύτερη δοκιμασία που θα είναι πολύ μεγάλη και δυνατή και θα σας ταπεινώσει πάρα πολύ. Γιατί ακόμα και οι άρχοντες που επιλέξατε, εμένα πολεμούν. Τον Θεό τους πολεμούν. Τον Δημιουργό τους πολεμούν. Ρίξτε μια ματιά αυτούς που βάλατε σαν άρχοντες και ρωτήστε τους αν πιστεύουν σε μένα. Θα δείτε τι θα σας απαντήσουν και θα καταλάβετε τι κάνατε. Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι μου ανήκετε και να προωθείτε άρχοντες που ανήκουν στον Αιωσχώρο, πώς είναι δυνατό? Δεν θέλω να μιλήσω για την τρίτη δοκιμασία που θα έρθει μετά από 7 χρόνια. Τότε θα καταλάβετε πόσο ανόητα παιδιά μου είστε. Στην τρίτη δοκιμασία θα επικρατεί μόνο πόνος, μόνο δάκρυα, μόνο θλίψη, μόνο αγωνία, μόνο πανικός. Δεν θα υπάρχει περίθαλψη υγείας. Δεν θα έχετε φαγητό. Δεν θα έχετε ακόμα και ρούχα να βάλετε. Δεν θα έχετε ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο να κινήσετε. Δεν θα έχετε ούτε το πιο βασικό, ακόμα και το νερό που θα είναι μολυσμένο. Γι' αυτό τότε, στην τρίτη δοκιμασία, τότε πλέον θα αναγκαστείτε να καταλάβετε, να κατανοήσετε σε ποιανού αγκαλιά βρεθήκατε. Και όμως, εγώ δεν θα πάψω να σας περιμένω. Εύχομαι τα 7 χρόνια μικρής δοκιμασίας να είναι αρκετά για να μετανοήσουν. Όταν ξέρεις εσύ, Πατέρα, ότι στο σπίτι σου έρχεται κακό, τι κάνεις? Σιωπάς ή το λες? Τι λες? Τα λες ή σιωπάς? Τι πρέπει να κάνει ο κήρυκας, όταν ο Θεός του επιβάλλει να τα πει στα παιδιά του? Αυτά σας είπα. Με πόνο πολύ μεγάλο. Πολύ θυμωμένο. Για αυτά που από αυτά τα Χριστούγεννα θα έρθουν στην πατρίδα μας. Εύχομαι να επιστρέψουμε όλοι κοντά στον Θεό. Φοβάμαι ότι δεν θα το ακούσετε ούτε αυτό. Όπως δεν ακούσατε τόσες φορές που σας έλεγα να βάλετε τη δύναμη του Θεού στην καρδιά σας με τη Θεία Κοινωνία. Και όσες φορές το είπα, από εδώ μπήκε και από εκεί μπήκε. Σας το ξαναλέω. Αν δεν μεταλαβαίνετε, δεν θα έχετε δύναμη να πολεμήσετε τον Σατανά. Εάν δεν μεταλαβαίνετε και αν δεν έχετε αγιασμό στα σπίτια σας, δεν θα μπορείτε να τρώτε από τα φαγητά. Θα είναι μολυσμένα. Θα τα δείτε σε λίγο αυτά. Όλος ο κόσμος θα μπει σε τέτοια φωτιά του Θεού. Όψε μερικές φορές, ξέροντας το τι έρχεται, έπαιρνα στο αυτοκίνητο μου για να πω μια βόλτα, λίγο έτσι να γαλινέψει η ψυχή μου. Και πολλές φορές από τη στενοχώρια μου και από τη θλίψη, δάκρυζα και έκλαιγα και σταματούσα μια άκρη γιατί δεν μπορούσα να οδηγήσω. Και έλεγα, Θεέ μου, μακάρι να είναι όλα αυτά ψέματα. Να είναι όλα ψέματα αυτά, να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Και να περάσουμε τη ζωή την υπόλοιπη μεγάλη καιρή. Και όμως η δικιά του φωνή
ήταν άτυπη, σωστή. Όλα αυτά, παιδί μου, θα πούν για την ανοησία των παιδιών. Να το θυμάσαι, τα παιδιά μου, άφρονες. Άφρονες, άφρονες. Εύχομαι να μετανιώσουν, γιατί έτσι θα αλλάξουν τη βουλή του Θεού Πατέρα. Έτσι θα αλλάξουν τη δικιά του, το δικό τους μέλλον. Θα αλλάξουν. Με αυτό το ερωτηματικό θα σηκώσω το Ευαγγέλιο να το πάω μέσα. Και θα αφήσω εσάς να σκεφτείτε αν αυτή η Θεία Λειτουργία θα είναι μια καινούργια αρχή για εσάς ή απλούστατα λόγια που θα τα θυμηθείτε όταν θα αρχίσουν οι μεγάλες θλίψεις. Ο Θεός να σας ευλογεί και να μας χαρίσει η μητάρια.